ικανοποίησης το μεθεπόμενο του βήμα, χάνοντας αυτή τη στιγμή στο βήμα. Πώς είναι να έχεις μητέρα τη Βούλα Πατουλίδου? Δεν είναι εύκολο. Γιατί κυνηγάς, έτσι πως το βλέπω, είναι ότι κρύβεσαι από ένα όνομα και θες να φτιάξεις και εσύ κάτι δικό σου. Εγώ το έχω πάρει έτσι ψιλογοϊστικά, ότι δεν θέλω να γίνω κάτι λόγω του Πατουλίδου σαν όνομα. Θέλω να αρέσω ή να μην αρέσω στους ανθρώπους για αυτό που είμαι, όχι για αυτό που είναι η μάνα μου. Δεν σε έβαλα, Κραγιά. Είναι δύσκολο να πηγαίνεις παντού και είναι ίσως η πρώτη φορά που το λέω μπροστά στο παιδί, στον άντρα. Ότι θα γίνεις σαν τη μαμά σου. Θα γίνεις σαν τη μαμά σου. Είναι δύσκολο να ντε και καλά να πρέπει να γίνεις κι εσύ κάποιος, μα είσαι κάποιος. Κάποια στιγμή σε μια τέτοια ανάλογη ερώτηση, γύρω στα 10 πρέπει να ήταν, γυρίζει με πολύ τσατίλα και λέει στον άλλον, λέει, εγώ θα γίνω μέτριος. Και γυρίζει και μου κοιτάει, λέει, μαμά, αγόρι μου, το μέτριος ποιος το κρίνει? Εσύ θα είσαι εσύ. Όταν θα είσαι καλά, θα είσαι άριστος. Πέρασαν 26 ολόκληρα χρόνια από την κατάκτηση του Χριστού στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σας αγχώνει ο χρόνος που περνάει? Άμα θα γεράσω. Νομίζω ότι ο πιο φυσιολογικός άνθρωπος προφανώς αγχώνεται. Άμα του πέσουν τα μάτια, του στραβώσει η μύτη, του γίνει έτσι. Ναι, αγχώνεται. Όσο μπορείς να μπαίνεις σε μια διαδικασία φρεσκαρίσματος χωρίς να χάνεις την εικόνα σου, γιατί όχι. Γι' αυτό βλέπεις, είμαι 53 χρόνων και νιώθω ότι τα κάνω όλα ακόμη.